την υπόθεση του δραπέτη παρουσιαστή, παύλα, τραγουδιστή, παύλα. Τι έγινε πάλι? Έχουμε νέο επεισόδιο. Έχουμε γυναίκα δραπέτη τώρα. Ναι. Δεν ξέρουμε ποιο ίδρυμα ή εν πάση περιπτώσει ποιο φορέα έχει δραπετεύσει. Έχουμε στα social media εμείς αποκλειστικά στο πρωινό παρουσιάστρια δραπέτη η οποία έτρεχε χθες στην ευρύτερη περιοχή της Βούλας προς άγνωστη κατεύθυνση. Ωραία, δεν ξέρω γλυφάδα βουλαβέντια. Ωραία έχει η δραπέτη. Δεν ξέρω, πάσω και ωραία παπούτσια. Προφανώς κλεψιμέικα, γιατί σας λέω ότι είναι δραπέτη. Δεν τρέπεσαι λίγο. Λίγο δεν τρέπεσαι. Δεν ξέρουμε ούτε από πού έχει φύγει, ούτε πού πηγαίνει. Γιατί κάτι πετύχαμε στη μεταβατική. Μήπως την κυνηγάει η αστυνομία. Αυτό σας λέω. Δεν ξέρω. Αν τρέχει για να. Αφροδίτη κι εσύ. Να ολοκληρώσω. Παρακαλώ, λίγα πράγματα για το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε χτίσει, δύο λιθαράκια έχουμε βάλει. Έχω αλωτριωθεί πλήρως. Δεν ξέρουμε αν κάποιος την κυνηγά ή αν τρέχει προς κάποιον. Σε κάθε περίπτωση. Πάει λίγο γρήγορα. Ναι. Είναι, εμείς έχουμε και το ρεπορτάζ, γιατί εμείς εδώ μιλάμε πάντα με ονόματα. Η Face Κορδά, ναι. Η οποία δεν δραπέτευσε, αλλά ότι από κάπου θέλει να ξεφύγει. Ή σε κάποιον τρέχει, ή κάπου θέλει να πάει πάρα πολύ, με πολύ ζήλο. Εγκλωβίστηκε. Είναι γεγονός. Μου, είσαι εγκλωβισμένη. Πρώτα απ' όλα, δεν με παρακολουθεί. Φέι, ο λόγος εσένα. Δεν με παρακολουθεί στενά. Στενά δεν θα ήθελα κιόλας. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, τουλάχιστον έχεις έναν ωραίο όμορφο personal trainer. Ναι. Όχι, μόνη μου είμαι. Έτσι. Εγώ είμαι 100% σίγουρη. Κοίταξε να δεις. Δεν παρακολουθείτε γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι. Είναι η δεύτερη. Είναι πάντα πήγαινα για τρέξιμο. Το έχω πει. Με στη νύχτα. Τις Κυριακές γυμναστική και τις νύχτες τρέξιμο. Μπράβο. Έχω μια κοπέλα η οποία τώρα έρχεται. Και τρέχει η μαζί σου. Η Ντίντα, η οποία μου κάνει γυμναστική. Ναι. Και κάποιες φορές πηγαίνω το βράδυ με το που κοιμηθούν τα παιδιά και τακτοποιήσω λίγο τα πράγματα. Λες καλύτερα αντί να ξεκουραστώ, δεν πάω να τρέξω κι άλλο. Ενώ δεν τρέχω όλη τη μέρα, κάθομαι στο κρεβάτι. Πάμε στην κλειφάδα με τα πόδια. Να ξεμουδιάσουμε. Θα σας πω ότι πρώτη φορά είχα πάει στο Καβούρι. Ναι. Που είναι πάρα πολύ ωραία. Καλά, φανταστικά είναι. Στη θάλασσα και γιατί αναπνέεις. Ναι, και ματάκι δεν είναι. Καλά, όταν θα σε δει κανένας μπανιστηριτζής, θα σε δει ώρα που είναι. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Δεν έγινε κάτι. Έβλεπα εγώ ένα τζιπ και λέω τώρα. Ναι. Πήγαινα, πέραξε να γυρνούσα το τζιπ εκεί. Ναι, εκεί είναι τα τζιπ αυτά. Ναι, δεν κουνιούνται. Ναι. Το θέμα είναι έξω από το τζιπ τι έχει. Τρέχει λοιπόν, λέω ας μην πάω στη θάλασσα και έχουμε τίποτα άλλες εξελίξεις. Πάω προς το βουνό. Θα πάω στη γειτονιά. Α, ναι. Ωραία. Χάθηκα σε κάποια στιγμή και έβαλα Google Map μετά για να μου πει. Έλα, σε τρία λεπτά φτάνετε στο σπίτι. Google Maps. Άμα κατεβάσει το παράθυρο να αγχωθείς. Έχεις πάει για τρέξιμο τη νύχτα να δεις τι ωραία που είναι. Δεν έχω πάει για τρέξιμο. Γιατί έχει πάει τη μέρα. Γιατί να πάω για τρέξιμο. Όχι για τα κοινόχρηστα τον κάτω όρφο μου τα μάξι. Γιατί θες να δεις καλά. Τι λες, παιδί μου, είσαι καλά, δεν είναι το πάντως, θα σου πω κάτι στον Τζόλι το βράδυ. Είναι ωραία. Είναι ωραία συντροφική ασχολία. Είναι ωραίο να τα ξέρει. Ποια, παιδί μου, που τρέχει ναι, ωραίο. Τώρα η Φέη τρέχει μόνη τη. Συγκεντρώσου. Να παρέα στη Φέη. Εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί τόσο μακριά. Τώρα ξέρει. Μαζί μου και η Σοφία, η μαμά του. Αν νόμιζα η δική σου η μαμά, γιατί αυτό δεν έχουμε δει μόνο. Μια μαμά φίλου μα τέλο πάντων. Ναι, συντροφικό είπα. Τέλο πάντων, αν δείτε μια ξανθιά εκεί να τρέχει χωρί λόγο μέσα στην σκοτάδια. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εάν με δείτε να ανεβάζω story, μετά πάρτε και ένα τηλέφωνο, έφτασα στο σπίτι, όλα καλά. Μα εμείς το βλέπουμε το πρωί, Φέη μου, κοιμόμαστε την ώρα που τα ανεβάζεις. Σωστό κι αυτό. Άντε, Φεούλα μου, καλά τρεξίματα. Αλήθεια τώρα. Έλα, μην με πειράζετε. Σταμάτα τώρα αυτό το πράγμα. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην τηλεόραση, αλλά δεν θα μιλήσουμε εμείς για την τηλεόραση. Άμα κατεβάζεις το παράθυρο. Τι? Θα σου πει, κύριε, να σας πω κάτι, τρέχω και τι φοβάμαι εδώ. Και να σου πει αυτός εγώ που να δεις που θα γυρίσω και μόνος μου. Μπέμπα. Έτσι πάμε. Ναι, ρε Φέη, μέσα στα σκοτάδια, ανάμεσα σε τζιπ κλειστά, δεν τρέχουν οι γυναίκες μόνες τους. Μα τα τζιπ είναι ασφαλή εκεί σε εκείνη την περιοχή. Ασφαλή, θεωρώ. Για τον οδηγό. Πες το παρακάτω. Φέη, εγώ αυτά δεν τα κατέχω να ξέρεις στις γειτονιές ποιοι κινούνται εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει